Για το 2022 αξίζει να αναφερθεί η μεγάλη αύξηση στους επιβάτες που έφτασαν στο λίμενα της Χίου από όλους τους προορισμούς, η επανέναρξη των δρομολογίων στη γραμμή Χίος Τσεσμέ μετά από 2 χρόνια και η αύξηση των επιβατών που ταξίδεψαν σε αυτή τη γραμμή, η πολύ καλή διαχείριση της κυκλοφορίας στη χερσαία ζώνη λιμένα με τις κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ο αυξημένος αριθμός ποντοπόρων πλοίων που κατέπλεψαν στο αγκυροβόλιο της Χίου, η άμεση εξυπηρέτηση των ναυτικών μας από το Γραφείο Ναυτολογίας, το οποίο ενισχύθηκε στελεχειακά, και όσον αφορά τον τομέα ασφάλειας, η Χίος για μία ακόμα χρονιά είναι το νησί με τις λιγότερες ροές μεταναστών σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όπως επίσης στον τομέα της δίωξης ναρκωτικών, είχαμε περισσότερες συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών και αύξηση στις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν σε σχέση με το 2021. Ακολουθεί η παρουσίαση της δραστηριότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και για την προσοχή σας. Εγώ είμαι ο αρχιπαρχιστής Δημητριάδης Βασίλης, είμαι ο προϊσταμένος του Γραφείου Τροχέας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου. Τα αποτελέσματα που βλέπετε στον πίνακα εδώ είναι για το έτος του 2022 και σε αντιστοιχεία με τα τροχαία ατυχήματα που βλέπουμε στον πίνακα φαίνεται και η αποτελεσματικότητα όλες αυτές τις προσπάθειες που καταβάλουμε σε καθημερινή βάση το Γραφείο Τροχέας. Το Γραφείο Τροχέας δραστηριοποιείται στον χώρο του Λιμένα αλλά και στην χερσαία ζώνη με τροχονομικούς ελέγχους και τη διευθέτηση φορτηγών και οχημάτων κατά τη διάρκεια αύξησης και αναχώρησης των πλοίων. Εκτός από τα πλοία της γραμμής, έχουμε και τις αφήξεις και αναχωρήσεις από και προς Τουρκία. Ο μεγάλος αριθμός επισκεπτών στον χώρο του Τελωνίου, καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό, όπως εταιρείες ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, τουριστικών λεωφορείων, ταξί, αλλά και τα φορτηγά που ταξιδεύουν από και προς Τουρκία, επιβάλλουν τη συνεχή επιτήρηση του χώρου αυτού, ούτως ώστε όλα να λειτουργούν αρμονικά και προς όφελος του πολίτη. Η τροχονομική έλεγχη για τη χερσαία ζώνη λιμένα αυτή, οι 1923 τροχονομική έλεγχη που έχουμε κάνει για μια τόσο μικρή χερσαία ζώνη και ένα, είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Οι παραβάσεις μας είναι στις 1.350 παραβάσεις μαζί με τις πτεσματικές και το συνολικό πρόστιμο που έχουμε επιβάλει είναι 43.590 ευρώ. Όπως βλέπουμε παρακάτω, η σύλληψη των οδηγών για οδήγηση χωρίς την προβλεπόμενη άδεια είναι 5 άτομα. Ο αριθμός τροχαίων ατυχημάτων με τραυματισμό είναι 8 και τα ατυχήματα με υλικές ζημιές είναι 10. Όπως βλέπετε, είναι δραστηριότητα του Γραφείου Ασφαλείας της υπηρεσίας μας. Οι δύο πρώτες γραμμές αφορούν τον αριθμό υποθέσεων παράτυπων εισερχόμενων προσώπων και συλληφθέντων για το νησί της Χίου. Στις συγκεκριμένες γραμμές θα ήθελα να επισημάνω ότι συγκεκριμένες υποθέσεις και συλλήψεις καθώς και υποβολή των δικογραφιών στην εισαγγελία πυροδικών Χίου έχει πραγματοποιηθεί από την αστυνομική διεύθυνση Χίου. Οι επόμενες γραμμές αφορούν ξεκάθαρα την υπηρεσία μας με κάποιες συλλήψεις διακινητών που έχουν γίνει και κάποιες δικογραφίες που αφορούν εξαρτησιογόνες ουσίες, ναρκωτικά καθώς και τις κατασχεθήσεις ποσότητες για το έτος 2022 όπως κοκαίνη, ξυταλική μεθαμφεταμίνη και ακατέρια συνθηκευμένη κάναβη. Και με μια σύγκριση και με τα παρελθόντα έτη του 19 και του 21, επισημαίνεται ότι για το 2022 συγκεκριμένη γραμμή επανήλθε σε πλήρη δραστηριότητα την 1 Απριλίου του 2022, οπότε τα νούμερα είναι ενδεικτικά όσον αφορά το 2022, αλλά και πάλι βλέπουμε ότι αν και για 3 μήνες ουσιαστικά η γραμμή ήταν κλειστή, τα νούμερα πλησιάζουν κατά προσέγγιση το έτος 2019 και θεωρούμε ότι θα υπάρχει και μεγαλύτερη αύξηση για το έτος 2023. Κάποια ενημερωτικά τηλέφωνα τα οποία οφείλουν να τα ξέρει κάθε πολίτης κατά την άποψή μας είναι το 108, είναι άμεση επιβάση του λιμενικού σώματος και το λιμεναρχείο της Χίου τηλέφωνο, το οποίο θεωρώ ότι το γνωρίζουν πλέον όλοι. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και για την προσοχή σας. Εμείς για το έτος 2022 σε σχέση με το 2021 είχαμε μεγάλη μείωση των και των ροών μεταναστών αλλά και των αλλιευτικών τουρκικών αλλιευτικών τα οποία επιχείρησαν να εισέλθουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
Σε κάθε περίπτωση έχουμε πει σε όποιον είτε αλιέα, είτε εραστέχνη, είτε επαγγελματία εντοπίσει τουρκικό σκάφος αυτοφυλακής ή αλιευτικό το οποίο παραβιάζει τα χωρικά μας ύδατα να ενημερώνει το 108 και είμαστε πάντοτε εκεί στην περιοχή τους ώστε να συνδράμουμε και να αποτρέψουμε τα τουρκικά σκάφη να εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Το ίδιο προτρέπουμε και τους πολίτες να καταγγέλουν αν υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Τα σκάφη τα δικά μας βρίσκονται σε 24-ωρη βάση εντός χωρικών υδάτων και περιπολούν στο χώρο αρμοδιότητας στο θαλάσσιο πεδίο. Από εκεί και πέρα επιλαμβανόμαστε άμεσα σε κάθε περιστατικό το οποίο είτε εντοπίζουμε εμείς είτε μας καταγγέλλεται. Υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες στο λιμενάρχιο, πάρα πολλές πτυχές δηλαδή, πάρα πολλά γραφεία. Όλα αυτά είναι στελεχωμένα, υπάρχει ανάγκη για έμψυχο δυναμικό στο λιμενάρχιο ισχύου. Τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει μια σχετικά ομαλή ροή νέων στελεχών λόγω του ότι έχουμε πλέον τα στελέχη τα οποία μέσω των πανελλαδικών από τις σχολές αξιωματικών και λιμενοφυλάκων έρχονται απευθείας στις υπηρεσίες. Παλιότερα, όπως θα θυμάσαστε, η ενίσχυση του λιμενικού σε προσωπικό γινόταν με προκηρύξεις. Τώρα υπάρχει μια σε σταθερή βάση ροή νέων στελεχών και μπορούμε να πούμε ότι το λιμεναρχείο της Χίου, παρόλο που υπολείπεται σε δυναμικό σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να είναι, είναι σχετικά επαρκώς στελεχωμένο. Αυτό που θέλαμε να δείξουμε περισσότερο με την παρουσίαση που κάναμε σήμερα είναι ότι το λιμενικό σώμα ελληνική αυτοφυλακή, πέρα της ευθύνης της φύλαξης των θαλασσίων συνόρων της πατρίδας μας, ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα τα οποία οι πολίτες δεν γνωρίζουν. Για παράδειγμα, όπως αναφέραμε και προηγούμενα, εξυπηρετεί το ναυτικό από τη μέρα που επιλέγει να ακολουθήσει το ναυτικό επάγγελμα μέχρι τη μέρα που συνταξιοδοτείται. Επίσης, τα γραφεία αλιείας, τα γραφεία επιθεώρησης σκαφών, η τροχέα που έχουμε, είναι επίσης θέματα τα οποία ξέρετε ότι είναι κομβικά, διότι αφορούν πολλούς ανθρώπους και ειδικότερα αφορούν ανθρώπους που συναλλάσσονται με το λιμεναρχείο μας. Ακόμα να προσθέσω τα πολλά πλοία που καταπλέουν στο Αγκυροβόλιο, εκεί γίνονται ναυτολογήσεις ναυτικών, απολύσεις, όλα αυτά γίνονται από την υπηρεσία μας. Προσπαθούμε να εξυπηρετούμε τον πολίτη. Τα γραφεία που εξυπηρετούν τους πολίτες είναι σε καθημερινή βάση για όλο το ωράριο ανοιχτά, δηλαδή και 3 η ώρα να έρθετε να εξυπηρετηθείτε από το γραφείο ναυτολογίας, υπάρχει υπάλληλος εκεί να σας εξυπηρετήσει. Και όπως είπα πρωτήτερα, αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι το λιμεναρχείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Το λιμενικό σώμα έχει κουλτούρα εξυπηρέτησης του πολίτη. Παρ' όλα αυτά, έχουμε και την ευθύνη της φύλαξης των θαλασσίων συνόρων. Γνωρίζετε ότι η Χίος είναι σε ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο ως προς το Αιγαίο Πέλαγος και σε αυτά είμαστε στην πρώτη γραμμή. Αυτό φαίνεται και από τις ροές μεταναστών, οι οποίες πάλι για άλλη μια χρονιά έχουμε τις μικρότερες ροές σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αλλά αυτό επιτυγχάνεται και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές και με το στρατό και με την ελληνική αστυνομία. Και αυτό φαίνεται στο πεδίο και εκ του αποτελέσματος. Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε και εμείς τη δραστηριότητά μας για το παρελθόν έτος, το 2022. Η Χίος μας, όπως γνωρίζετε, είναι κατεξοχήν ένα νησί ναυτικό με ναυτική παράδοση και γι' αυτό ένας από τους σημαντικούς ρόλους στο Γραφείο Ναυτολογίας είναι να αναβρίσκεται στο πλάι του ναυτικού από την αρχή της καριέρας του με την έκδοση του ναυτικού φυλαδίου και την ανανέωση του ναυτικού φυλαδίου του ναυτικού. Βλέπετε, συγκεκριμένα η υπηρεσία μας έχει εκδώσει 222 φυλάδια και έχει ανανεώσει αντίστοιχα 56. Και γενικότερα βρίσκεται στο πλάι του ναυτικού για ό,τι θέμα προκύψει από την αρχή του επαγγέλματός του μέχρι και τη συνταξιοδότησή του. Βλέπετε ότι είχαμε 71 ναυτολογήσεις ναυτικών. Αυτές αφορούν και το λιμενάρχειο της Χίου αλλά και τους λιμενικούς σταθμούς μας. Επίσης, ανανεώνουμε τα διπλώματα των ναυτικών. Έχουμε 180 ανανεώσεις. Αιτήσεις ναυτικών για επίδομα ανεργίας, 29 αιτήσεις.
Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που γίνεται εδώ στο Λιμεναρχείο της Χίου είναι η θεώρηση των πιστοποιητικών θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοίο με ξένη σημαία. Βλέπετε ότι έχουμε ένα σημαντικό αριθμό και εδώ, 297. Μετά τα τελευταία θέματα είναι η χορήγηση εφάπαξ, ό,τι άλλο προκύψει για την σύνταξη των ναυτικών. Εκτός από το ρόλο που σας είπα να είναι κοντά στο ναυτικό του Γραφείου Ναυτολογίας, υπάρχει και η αρμοδιότητα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι όποιο πλοίο καταπλέει στο χώρο ευθύνης μας έχει διαθέτει τα κατάλληλα πιστοποιητικά και αντίστοιχα γίνεται και μία θεώρηση των ναυτιλιακών εγγράφων από το Γραφείο της Ναυτολογίας. Η καταπόπλη, από ό,τι βλέπετε, είναι 2.878 στον αριθμό. Είναι ένας μεγάλος αριθμός. Και μετά υπάρχει και ένας διαχωρισμός σε φορτηγά και δεξαμενόπλια άνω των 500 και κάτω των 500. Τέλος, από στελέχη του γραφείου μας γίνονται και ελέγχοι για την στελέχωση των πλοίων, για τη σωστή στελέχωση των πλοίων. Τα ναυτικά φυλάδια που εκδίδουμε κάθε χρόνο είναι περίπου τα ίδια. Υπάρχουν μικρές αυξομοιώσεις. Αυτό που έχουμε εδώ σαν Χίος είναι πάρα πολλά φυλάδια και πάρα πολλοί άνθρωποι που και μετά τη συνταξιοδότησή τους εξυπηρετούνται από εμάς. Έχουμε υπολογίσει γύρω στα 3.000 κατά μέσο όρο ότι είναι τα ενεργά φυλάδια, περίπου. Όσον αφορά τα πλοία που καταπλέουν στο Αγκυροβόλιο και κάνουν έτσι πράξεις είτε νεολόγηση, είτε να πάρουν εφόδια, είτε ανταλλακτικά, είτε οτιδήποτε άλλο, βλέπουμε ότι ενώ πέρυσι είχαμε 500 πλοία που κατέπευσαν στο λιμάνι, φέτος και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και λόγω των καταστάσεων που επικρατούν εκεί και στα στενά, έχουμε μια μείωση στα 433 πλοία τα οποία κατέπλεψαν στο αγκυροβόλιο μας. Και αυτό υπάρχει οικονομική όψη σε αυτό το θέμα, διότι είναι σημαντικό όλα αυτά τα πλοία να εξυπηρετούνται από τη Χίο και όχι από τα όμορα νησιά.